Να έλα σε παρακαλώ και είμαι ο λογοθέτης, γιατί όλα αυτά τα οποία θα δούμε, κυρίες και κύριοι, πραγματικά είναι άκρος ανησυχητικά. Κοίμω, να έχεις κάνει μια έρευνα, και αυτή η έρευνα πρέπει να πούμε ότι ξεκίνησε για λόγω μιας δεδομένης αφορμής. Θυμόμαστε όλοι τον τραυματισμό μιας 14χρονης κοπέλας από κολόνα. Έπεσε η κολόνα και το χτύπησε αυτό το κορίτσι. Ευτυχώς δεν είχαμε χειρότερα. Όμως θέλω να μας πεις, τι έχεις εντοπίσει εσύ ό,τι αφορά τις κολόνες καρμανιόλες, οι οποίες υπάρχουν στους δρόμους της Αθήνας και πραγματικά αποτελούν κίνδυνο θάνατο για περαστικούς, πολίτες, τουρίστες, όλους όσοι τέλος πάντων περπατάνε σε αυτή την πόλη. Πρόκειται για την κολόνα που έπεσε στη Νέα Φιλαδέλφεια και τραυμάτισε τη 14χρονη κοπέλα και δημιούργησε πραγματικά αναστάτωση τόσο στο επιβατικό κοινό όσο και σε όλους τους χρήστες του οδικού δικτύου. Γιατί καθημερινά όλοι μας που περνάμε στον δρόμο βλέπουμε την κατάσταση που είναι οι κολόνες, οι οποίες στηρίζουν το δίκτυο, αυτά τα καλώδια ηλεκτροδότησης που περνάνε τα τρόλεϊ. Και μετά από 15 μέρες, το συμβάν έγινε στις 4 Απριλίου, μετά από στις 4 του Σεπτεμβρίου, και μετά από 15 μέρες η εταιρεία έβγαλε μία ανακοίνωση. Ναι. Όχι γιατί αισθάνθηκε την ανάγκη να απολογηθεί ή να ζητήσει ένα συγγνώμη για την αναστάτωση που δημιούργησε, αλλά όπως λέει η αναφορά της, προκειμένου να μπει τέλος σε κάθε παραφιλολογία που αναπτύχθηκε και μάλιστα από μη ειδικούς. Να δούμε λοιπόν αυτή την παραφιλολογία που αναπτύχθηκε. Εσύ γιατί... καταγράφεις την παραφιλολογία, γιατί εδώ πέρα προσπάθησε η εταιρεία να κάνει το αποκαλούμενο crisis management. Έτσι λέγεται αυτό, έτσι. Και αν διαβάσετε και παρακάτω, δεν ξέρω αν είναι για γέλια ή για κλάματα. Τι μας έχεις ετοιμάσει λοιπόν, τι θα πάμε να δούμε. Θα πάμε να δούμε το βίντεο με τις εικόνες και θα δούμε τι απάντησε η εταιρεία για το περιστατικό που έγινε. Λοιπόν, πάμε να τα δούμε. Κίνδυνος για οδηγούς και περαστικούς που καθημερινά εκτίθενται σε ελλιπώς συντηρημένες υποδομές. Το πρόσφατο περιστατικό στη Νέα Φιλαδέλφεια με την κολόνα του δικτύου ηλεκτροδότησης των τρόλεϊ που έπεσε και τραυμάτισε τη 14χρονη αποκαλύπτει ένα πρόβλημα που εξελίσσεται ανησυχητικά. Προφανώς είναι επικίνδυνη. Νομίζω ότι θέλει πολύ ιδιαίτερη φροντίδα το κέντρο της Αθήνας και έχω την εντύπωση ότι δεν έχουν γίνει ούτε τα μισά. Στην καρδιά της Αθήνας, οι κολόνες του δικτύου των τρόλεϊ βρίσκονται σε ακραία κατάσταση εγκατάλειψης. Οι περισσότερες, χωρίς συντήρηση ή έλεγχο στατικής επάρκειας, αποτελούν σοβαρή απειλή. Ρε αδερφέ, όλα σαν πηγαίνει στην Ελλάδα. Το μόνο που ασχολείται με αυτό φοράμε κράνος εμείς. Στην οδό Σταδίου, έξω από το σταθμό Πανεπιστήμιο, βλέπουμε μία κολόνα με τη βάση της τυλιγμένη με μία αυτοσχέδια λαμαρίνα δεμένη με σύρμα. Εμφανής η φθορά προκαλεί φόβο στους περαστικούς. Η κατάσταση επιδεινώνεται στην οδό Πειραιός, όπου οι κολόνες παραμένουν χωρίς συντήρηση για χρόνια. Η σκουριά και η διάβρωση κυριαρχούν στις κολόνες, με τους πεζούς και τους οδηγούς να ανησυχούν. Και η μία εδώ είναι γερτή κιόλας εδώ. Έχει γύρει τώρα που τη βλέπω, δεν το μηχανάκι, έχει γύρει. Δεν έχω δει ποτέ να φτιάχνουν κάτι στις κολόνες να την καταστούν. Κατά την έρευνά μας, εντοπίσαμε κολόνες ηλεκτροφωτισμού με γυμνά καλώδια, ενώ έξω από το Μουσείο της Ακρόπολης, μια κολόνα με σκουριά και τρύπες στη βάση της φιλοξενεί κάμερα ασφαλείας. Οι εικόνες μιλούν από μόνες τους. Οι δημόσιες υποδομές των αστικών συγκοινωνιών βρίσκονται σε τραγική κατάσταση, θέτοντας σε κίνδυνο καθημερινά τη ζωή των πολιτών και απαιτείται άμεσα να αναλάβουν δράση οι αρμόδιοι. Λοιπόν, είναι πολύ αποκαλυπτική η έρευνα. Έχεις κάνει οδηγορικό τοπίο, πραγματικά σου δίνω συγχαρητήρια στον αέρα της εκπομπής για το γεγονός ότι έχεις καταγράψει όλα αυτά τα οποία έχεις καταγράψει. Γιατί έχουμε πει ότι σκοπός μας είναι να αναδεικνύουμε τα κακό σκήμενα προκειμένου κάποιοι να αφυπνίζονται, γιατί κάποιοι είναι κοιμισμένοι, να το πω έτσι απλά και με πολύ μεγάλη αγάπη και κατανόηση στα προβλήματα τα οποία ενδεχομένως αντιμετωπίζουν, αλλά επιτρέψε μου να σου πω ότι αυτή δεν είναι κατάσταση. Αυτή δεν είναι κατάσταση. Δηλαδή, έπεσε η κολόνα στην 14χρονη, αύριο μεθαύριο μπορεί να πέσει στον Κατερινόπουλο. Χτύπα ξύλο. Στον Κουσουλό, στον Κίμωνα, σε κάποιον άλλον περαστικό. Όχι, να πέσει τα προπήλαια και να περνάνε 10 άτομα εκείνη τη στιγμή από κάτω. Ακόμα χειρότερα. Για πες μας λοιπόν, Κιμονάκο μου, τι συμβαίνει. Και αυτό είναι ένα μικρό μέρος, έτσι. Αν πάμε μία βόλτα στο δρόμο και καλούμε και τους. Τι πρέπει να τα συντηρούν. Καλούμε και τους υπεύθυνους αυτούς. Τι πρέπει να τα συντηρούν. Ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών. Έχει διευθύνοντα σύμβουλο εκεί ο οργανισμός. Ασφαλώς και έχει. Πληρώνεται ο άνθρωπος αυτός. Η απάντηση. Είναι ιδιωτική εταιρεία ή δημοσίου.
Φυσικά και είναι δημόσιες οι συγκοινωνίες. Από εμάς πληρώνει το κύριος αυτός. Προφανώς. Υπάρχει έχει. Λογοδοσία. Τι απάντησε. Ναι. Έχει αξία ότι ποιος έριξε την κολόνα. Έπεσε από τον οδηγό. Ήτανε σάπια. Ακούστε τι λέει η εταιρεία. Ότι εφαρμόστηκε, λέει, στο σημείο στήριξης του επίτονου μία δύναμη η οποία. Και έχει από κάτω τώρα γιατί είναι. Αλλά έχει κάποιους τύπους φυσικής για την ορμή και τα λοιπά. Απευθύνεται μάλλον στους ειδικούς του Πολυτεχνείου. Δεν έχει πείσει προφανώς το επιβατικό κοινό. Και αυτό είναι το πρόβλημα. Και το χειρότερο από όλα, θα πείτε, είμαστε σε φτωχή χώρα. Σε χώρα δηλαδή που έχουμε προβλήματα και δεν μπορούμε να είμαστε φτωχή χώρα. Είμαστε σε χώρα στην οποία οι διευθύνοντες σύμβουλοι παίρνουν μια χαρά αμοιβές για να κάνουν τη δουλειά τους. Είμαστε μια χώρα που τα στελέχη δημόσιων οργανισμών πληρώνονται αδρά και είμαστε μια χώρα που βλέπετε αυτές τις καταστάσεις και ζούμε αυτές τις καταστάσεις. Και αν μου επιτρέπετε, θέλω να πω. Λέω το Μεντεγή να πας έχουν πιο καλές κολόνες. Αυτές οι κολόνες έχουν πληρωθεί. Το 2011 υπήρξε ένα έργο το οποίο με συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή έρχεται ο Ευρωπαίος και τι σου λέει, θέλετε να αλλάξετε τις κολόνες, πρέπει να τις αλλάξετε για να μην γίνεται αυτό. Και τελικά εμείς το έργο δεν το εκτελούμε από το 2011 και μέχρι τώρα το 2024 δεν έχει γίνει καμία ενέργεια για να γίνει. Επικοινωνήσαμε εμείς με αυτόν τον κύριο Διευθύνοντα Σύμβουλο. Η εταιρεία είναι εσωστρεφής. Δεν απαντάει. Μας είπε ότι εσωστρεφής. Συνήθως. Και τι είπα να πει εσωστρεφής. Όποτε καίγεται ένα λεωφορείο στο δρόμο, όποτε υπάρχει καθυστέρηση, πολύ σπάνια βγάζει ανακοίνωση και αυτή βγήκε κατόπιν μεγάλης πίεσης. Και επειδή υπήρχε μεγάλο δημοσιογραφικό ενδιαφέρον, αναγκάστηκαν να βγάλουν αυτό το πόνημα της φυσικής για να πούν ότι τελικά φταίνε οι νόμοι της φυσικής. Για την κολόνα που έπεσε. Νόμους της φυσικής. Γιατί... Ακριβώς. Ο νόμος της φυσικής έχει τον τύπο της ορμής, τη μάζα, επί την ταχύτητα, επί το βάρος του σώματος. Ένας, αυτό απαντάει στην ουσία. Ένας απλός πολίτης βλέπει τρύπες, βλέπει να το πω έτσι σκουριά στην κολόνα και θα πέσει. Δεν έχουν μπει στη στοιχειώδη διαδικασία. Τι σχέση έχει. Και οι νόμοι της φυσικής διέπουν και τους ανθρώπους. Ζεις 40, 50, 80, 90, πεθαίνεις. Η κολόνα δεν πεθαίνει ποτέ. Όχι. Η κολόνα είναι αθάνατη. Η κολόνα δεν έπεσε. Όπως λέει η εταιρεία, αναδιπλώθηκε προς τη φορά του τρόλεϊ. Δεν έπεσε για την. Μου γράφει εδώ πέρα μία φίλη μου, ζούμε από τύχη από εδώ και πέρα. Όταν βγαίνουμε έξω, να βγαίνουμε με την ταυτότητα. Μισό λεπτό. Έχουμε πολλά μηνύματα για αυτό το θέμα. Να βγαίνουμε, λέει, από εδώ και πέρα με την ταυτότητα στο στόμα και όλα καλά. Μπας και μας πέσει καμιά κολόνα στο κεφάλι, να συμπληρώσω εγώ, αγαπητή μου Ζουμπουλία. Πολλά μηνύματα για αυτό το θέμα. Αύριο θέλω να δεσμευτείς για κάτι. Ότι θα έχει τον κύριο αυτό στο τηλέφωνο προκειμένου να του παρουσιάσουμε το ρεπορτάζ, να κάνουμε έναν ευγενή διάλογο και να μας απαντήσει, γιατί εμείς δεν θέλουμε να διδαχτούμε φυσική, θέλουμε να λυθούν τα προβλήματα, Κίμω. Να σε ευχαριστώ πάρα πολύ.